Λοιπόν, ο καιρός απόψε δεν είναι συμμαχός μας, καθώς φαίνεται να το πηγαίνει για βροχή. Ωστόσο, οι θεατές δεν πτωήθηκαν και ήρθαν κανονικά. Και μάλιστα είναι και μέχρι τώρα πολύ εκδηλωτικοί. Οπότε, καθίστε αναπαυτικά στη ζεστασιά του σπιτιού σας και ετοιμαστείτε για τη σέντρα που αναμένεται να γίνει από λεπτό σε λεπτό. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Ο αγώνας ξεκίνησε. Κρίστισιτς. Μάνταλος. Πακάκης. Αλλαγή παιχνιδιού. Κουλτ στέλνει την μπάλα προς την περιοχή. Την κόβει. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Γαλανόπουλος. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Κουλτ. Ο Γαλανόπουλος με την μπάλα. Μάνταλος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Οικονόμου. Μάνταλος θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μάνταλος. Η πρόθεση του συμπαίκτη του ήταν καλή, αλλά τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα, άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Λιβάια! Κατάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Ωραία προσπάθεια. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πακάκης. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 ακόμα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μάνταλος. Κρίστισιτς. Απομένουν 15 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Την έκοψε. Καταλήγει σε πλάγιο. Μάνταλος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Κλέβει την μπάλα.
Μπάλα θα βγει πλάγιο. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Έκοψε την πάσα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Το ημίχρονο, όπου να είναι λίγοι, το αποτέλεσμα είναι ακόμα στο 0-0. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έτοιμος για το σουτ. Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Μάνταλος. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Και οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με πολύ τροφή για σκέψη. Δεν έκαναν κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Νομίζω πως η ομάδα έκανε φοβερό παιχνίδι προς το τέλος του ημιχρόνου, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ρυθμό και δημιουργώντας διαρκώς φάσεις. Μπορεί να μην ανταμείφθηκαν ακόμα, αλλά κάτι μου λέει πως θα συνεχίσουν έτσι και μετά την ανάπαυλα. Οπότε μόνο σε καλό μπορεί να τους βγει αυτό. Καμιά ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Η ΑΕΚ τα πήγε πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Λιβάγια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μπακάκης στέλνει προς τα μέσα την μπάλα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κουλ τολμάει την κατεβασιά από τα αριστερά. Μάνταλος ψάχνει τη σιρτή πάσα. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Τη στέλνει μακριά. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Είναι μέσα. Πολύ ωραία. Δεν θέλω να τους υποστηρίξω, αλλά τώρα θα δουν αγώνα. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται. Ο Λιβάγια ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς με τους οποίους χτίζει αυτή η ομάδα το παιχνίδι της. Και μάλλον τους έχουν δουλέψει πάρα πολύ που πλέον τους βγάζουν και με κλειστά μάτια. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Έγινε το 1-0, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Με αυτή την παλιά θέλει υπέροχη προσπάθεια. Τύχε! Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός.
Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλί σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί. Έτοιμος ο Στάρι. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτό. Φίνε Ζίμπερ θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Μπακάκης κάνει τη μακρινή παλιά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Αυτό είναι φάουλ. Κρίστισιτς, Γαλανόπουλος. Καλού κακού, καθαρίζει το χάσι. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Μάνταλος, ψάχνει τη σιρτή πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Λιβάια! Διώχνουν προς ανακούφιση όλων. Χουλτ, Κρίστισιτς, Γαλανόπουλος και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Συνέχεια με πλάγιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αυτή τη φορά είναι στη θέση του. Και μάλιστα δύσκολη. Και οι νικητές πήραν άριστα σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Και καθώς οι οπαδοί ξεκινάνε για το σπίτι τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο παρά μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.